αποκαλύπτεται η μεγαλύτερη πολιτική απάτη της μεταπολίτευσης, ναι, που δυστυχώς είναι η ΣΥΡΙΖΑ. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, υφυπουργός ορίζεται ο Θάνος Μωραΐτης. Στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο. Στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, υφυπουργός ορίζεται ο Άγγελος Τόλκας. Λίγο πριν το σφύριγμα της έναρξης της προεκλογικής περίοδου, Θάνος Μωραΐτης και Άγγελος Τόλκας αποφασίζουν να γίνουν μέλη μιας κυβέρνησης που είναι η μεγαλύτερη πολιτική απάτη από την οποία δεν έχει η χώρα να περιμένει τίποτα, σύμφωνα με τα δικά τους λόγια. Είναι μια κυβέρνηση που της αξίζουν τρία Όσκαρ. Το Όσκαρ της αποτυχίας, το Όσκαρ του τυχοδιοκτισμού και κυρίως το Όσκαρ της... Γελάτε, κυρία Καραγώστα. Το Βατόμουρο. Όχι. Πώς το λέει, Βατόμουρο. Όσκαρ του διχασμού. Το Όσκαρ του διχασμού, που είναι και η μεγαλύτερη πληγή που έφερε η κυβέρνηση. Και εδώ ξέρετε, δεν θα υπάρχει λάθος. Από κάτω θα γράφει ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Ο λαός που τους στήριξε, το ποσοστό που πήρανε, να το ξεπουλήσουν ουσιαστικά μπροστά σε μια επιλογή να παραμείνουν στις χαρέκλες εξουσίας. Ποιας εξουσίας? Μια σύμπραση της ακροδεξιάς, του κυρίου Καμένου, με μια δίθεν αριστερά αναπαλαίωση όλου του παλιού πολιτικού συστήματος, του ΣΥΡΙΖΑ. Μωραΐτης και Τόλκας είναι δύο στελέχη της κεντροαριστεράς που προέρχονται από τον σκληρό πυρήνα του Γιώργου Παπανδρέου. Τον είχαν ακολουθήσει από τις υπουργικές καρέκλες στην κυβέρνηση του πρώτου μνημονίου έως το Κηδισό. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Θάνο Μωραΐτη. Και πίσω στο Κινάλ, εκτοξεύοντας όλο αυτό το διάστημα σκληρές επιθέσεις κατά του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης Τσίπρα. Βλέπουμε ότι ο μοναδικός στόχος της κυβέρνησης είναι ένας, το πώς με νύχια και δόντια θα κρατηθούν στην εξουσία. Όλα αυτά τα οποία υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα ως αντιπολίτευση, δεν έχει γίνει τίποτα πράξη από όλα όσα έχουμε ακούσει. Είσαστε και απέναντι και από την αριστερή παράταξη. Σας είπα, γιατί στο δεξιά μου το υιοθετήσατε ορθά. Σας μίλησα για μια χρεοκοπημένη συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Δηλαδή, πόσο πιο ξεκάθαρα να το πω. Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να έχει σχέδιο για τη χώρα. Τα προβλήματα και τα διέξοδα μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα. Μάλιστα, ο Θάνος Μωραΐτης ως εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης απέρριπτε τα υπουργικά χαρτοφυλάκια για τα στελέχη του κόμματός του, μέχρι που προτάθηκε ένα στον ίδιο. Κάποιοι ενοχλούνται που σήμερα η Δημοκρατική Συμπαράταξη δεν είναι ένα γραφείο έβρεσης υπουργικών χαρτοφυλακίων για την επόμενη κυβέρνηση. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, υφυπουργός ορίζεται ο Θάνος Μωραΐτης. Με το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Τελεία και παύλα. Και το επόμενο διάστημα θα αποκαλύψουμε τη μεγαλύτερη πολιτική απάτη που έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο. Ο Άγγελος Τόλκας ανήκει στις ανακαλύψεις του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος τον διόρισε Υπουργό Επικρατείας το 2011 στα 33 του χρόνια. Ο κύριος Τόλκας τον περασμένο Ιούνιο ξυφουλκούσε κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά τελικά έγινε μέλος της κυβέρνησης αμέσως μετά την ψήφισή της από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η γραμμή η οποία έλεγε ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές, τις οποίες δεν μπορούμε να παραβιάσουμε σε μια πιθανή συμφωνία με τα Σκόπια. Τηρήθηκε αυτό σε αυτή τη συμφωνία? Όχι. Έχουμε χρήση μακεδονικής γλώσσας, έχουμε χρήση μακεδονικής εθνότητας. Αυτά τα δύο ποτέ δεν είχαν τεθεί σε αμφισβήτηση. Ενδιαφέρον θα έχει συνύπαρξη στα υπουργικά έδρανα του Θάνου Μωραΐτη με τον Κώστα Μπάρκα, που σήμερα ορίστηκε και αυτός υφυπουργός εργασίας. Τον Δεκέμβριο του 2017, από διαφορετικά μετερίζια είχαν μια άγρια αντιπαράθεση στην κρατική τηλεόραση για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν το λέω εγώ, το είπε η κυρία Μέρκελ στον κύριο Τσίπρα, το είπε ο κύριος Σόιμπλε στον κύριο Τσακαλώτο. Είναι κάτι το οποίο έχει κλείσει. Το Καστελόριζο δεν το αφήσω το Καστελόριζο. Το Δούνου του στη χώρα. Το έφερε η Γερμανία όταν η παραδοχή σας το κρυβόμαστε πίσω από τα μπέλε. Σας